Λυπάμαι πάρα πολύ που έχουν φτάσει, που ζούμε τέτοιες εικόνες και τέτοιες στιγμές. Σαν περήφανοι Έλληνες πάνω απ' όλα, που δεν μπορούμε να νιώσουμε και να νιώσει ο Έλληνας πολίτης από αυτή την κυβέρνηση ότι υπάρχει πραγματικά ελπίδα. Διότι σε αυτό είχαν επενδύσει και τελικά οι ίδιοι τους πρόδωσαν, οι ίδιοι που πίστεψαν. Από εκεί και πέρα είναι θαρρυντικό και υπάρχει φως σε όλο αυτό το σκοτάδι από το γεγονός ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλοι εμείς, υπάρχει μία φωνή, μία σταθερή άποψη, ουσιαστικές και ρεαλιστικές προτάσεις εφαρμόσιμης οικονομικής πολιτικής σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου πραγματικά μπορούν με αργά, σταθερά όμως βήματα να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προχθές, καταρχήν συνεχίζει τις επαφές του συνεχώς στην Ευρώπη και με τους Ευρωπαίους ηγέτες, προχθές έκανε λόγο και ανέπτυξε ένα μέρος οικονομικής μας πρότασης και οικονομικής πολιτικής, όπου ζητά ουσιαστικά να πέσουν στο 2% οι στόχοι για τα πλεονάσματα και να αυξηθούν οι στόχοι στο 4% για την ανάπτυξη, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να φύγει η οικονομία μας από αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Μόνο έτσι μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε ότι θα έρθει ένα καλύτερο αύριο. Δεν έχει κανείς μαγικό ραβδάκι και δεν υποσχόμαστε ότι έχουμε μαγικές λύσεις. Όμως αυτό το οποίο έχει αντιληφθεί πλέον ο Έλληνας πολίτες και που ξέρουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες είναι ότι πραγματικά έχουμε απευθυνθεί από την πρώτη στιγμή με ειλικρίνεια, δεν έχουμε παρεκκλίνει καθόλου τις πορείες μας, των προτάσεών μας και κυρίως η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η αξιόπιστη δύναμη η οποία μπορεί να συνομιλήσει με ίσους όρους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, να προτάξει το εθνικό συμφέρον και πραγματικά να βοηθήσει τους Έλληνες να χαμογελάσουν ξανά. Δεν είναι ευχολόγια όλα αυτά, τα έχω ζήσει και συνεχίζω και τα ζω και εγώ προσωπικά και την αγωνία των συμπολιτών μας. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Καραβόλια, συνεχίζω να αγωνίζομαι ενεργή στην πολιτική, δίπλα στους Έλληνες πολίτες, δίπλα στους νησιώτες πάνω απ' όλα, στους συμπατριώτες μου, διότι ο τόπος αυτός έχει ανάγκη από όλους μας. Υπάρχει πραγματικά ουσιαστική ανάγκη για διάλογο, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συμμεριστούμε τον προβληματισμό μας και τον πόνο μας. Ακόμα και στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, ναι. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζω να είμαι εδώ, δυνατή, δίπλα στους συμπολίτες και στους φίλους που πάντα με στηρίζουν και που με αγαπούν, αλλά κυρίως και σε όλο αυτόν τον κόσμο που εκπροσωπούσα όλα αυτά τα χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.